Από την, τον τόπο έκαναν μέλη του Ρουβίκονα. Ναι, σήμερα το πρωί στη Δόη Αγρινίου ήθελα να διαμαρτυρηθούν γιατί, όπως ανέφεραν σε κείμενό τους, είχε βγει στο, σε πληστηριασμό σπίτι ανέργου για χρέος 1.319 ευρώ. Είχαν μια συζήτηση on camera με τον, με τον έφορο. Αυτό είναι το βίντεο που βλέπουμε, το ανέβασαν στο Ιντιμίδια. Να ακούσουμε λίγο και ήχο, γιατί έχουμε ένα μικρό απόσπασμα. Πορεία Αγρινίου, ναι. Μακούς. Ναι, ναι, μισό λεπτό, προχώρησε σε κατάσχεση κατοικίας, πρώτης κατοικίας ανέργου, ναι. Για οφειλή 1.319 ευρώ και 17 λεπτά. Αυτό έχει γνωστό σε όλη τη χώρα. Και έχει ξεσηκώσει σχήμα διαμαρτυριών. Η οικογένεια δεν έχετε. Η οικογένειά του θα βγει στον δρόμο. Εντάξει, όλοι έχουμε οικογένεια, έτσι. Θα απαντήσει κάτι ουσιαστικό ή θα κρύψω το δάχτυλό σου. Γιατί αυτά που κάνεις εσύ, εμείς μπορούμε να τα κάνουμε χίλιες φορές χειρότερα, το κατάλαβες. Λοιπόν, okay, λοιπόν, για να τελειώνουμε. Αν ο άνθρωπος χάσει το σπίτι του, θα έρθουμε στο σπίτι σου. Θα χαθούμε δύο σπίτια. Μην νομίζεις, σαν τσιγάρο δρόμο είναι Αθήνα και τα Αγρίνιο. Και υπάρχουν και ντόπιοι, εντάξει. Και άσε ηρωνίες τώρα. Εντάξει, θα τα πούμε πάλι σύντομα, άμα χάσει ο άνθρωπος το σπίτι του.